Και εκεί που νόμιζα ότι τέλος, να ξανάρχισε. Δεν είναι ωραία χωρίς τον Όλεκ. Νιώθω λίγο μοναξιά αυτή τη στιγμή. Είσαι σαν Γερμανός σνάιπερ. Γλιστράω και σηκώνονται Τούρκους και λυγίνονται κομματάκια και οι δύο. Κατέβα να μου δείξεις το δρόμο. Παιδιά, ρίχνει απίστευτα πολύ χιόνι αυτή τη στιγμή. Είμαστε στη Φίελα, μας σπάσει σε λίγο. Η έκτη χτύπησε κεραμνός δίπλα μου. Mother fucking shit. Μεσημεράκι. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Η ώρα είναι 12 ακριβώς. Βγάζει ήλιο και έχει λιώσει αρκετό από το χιόνι. Δεν ρίχνει άλλο, ρίχνει δηλαδή κατά καιρούς έτσι λίγο, αλλά δεν ρίχνει άλλο. Εντάξει, δεν ήθελα και να πεθάνουμε εδώ από το χιόνι, αλλά να τώρα έχει βάλει ήλιο, ας πούμε. Βλέπετε, έχουν βγει έξω όλοι, κάνουν βόλτες, γίνεται χαμός. Και θέλω τώρα κι εγώ να φάμε κάτι και μήπως πάμε καμιά βόλτα να προλάβουμε έτσι λίγο ακόμα το χιονάκι. Δεν σταμάτησε από ό,τι φαίνεται το χιόνι. Και εκεί που νόμιζα ότι τέλος, να ξανάρχισε. Αν και βγάζει ήλιο που και που, τώρα ξαφνικά ξανάρχισε. Καθαρίζουν τους δρόμους, ξαναρίχνει. Ξανακαθαρίζουν τους δρόμους, ξαναρίχνει. Κόσμος πάει, έρχεται, παιδάκια με φόρμες στο σκι, τρέχουν. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Είναι όλοι λες και είμαστε στον Παρνασσό. Ναι, στον Παρνασσό. Παράχοβο. Δεύτερη μέρα που χιονίζει. Όλα και είναι σπίτι γιατί τον έχει πιάσει στο μάχη του και δεν είναι πολύ στα καλά του για να βγει έξω, αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Εγώ είπα να μην αφήσω την ευκαιρία να πάει χαμένη και να βγω έτσι μια βολτούλα εδώ. Όπως βλέπετε, περνάει συνεχώς το χιονιστικό έξω από το σπίτι και έχει καθαρίσει αρκετά τους δρόμους, αλλά χιονίζει ακόμα. Σήμερα η μέρα είναι Τρίτη. Ξέρω ότι σε πολλούς από εσάς δεν ρίχνει πια χιόνι. Κάποιοι είπαν ότι χιονίζει και στο Περιστέρι ρίχνει, κάποιοι λένε ότι δεν ρίχνει καθόλου. Εδώ στο Κρυονέρι ρίχνει αρκετό. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να ξεθάψουμε με κάποιο τρόπο τα μάξι και να βάλουμε αλυσίδες και να δοκιμάσουμε να πάμε στη δουλειά γιατί είχαμε θέματα το απόγευμα. Αλλά να σας πω την αλήθεια, φοβάμαι λίγο την επιστροφή το βράδυ. Ρίχνει, 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 ρίχνει. Πόσο ακόμα θα ρίχνει, δεν ξέρω. Αλλά ήθελα να έρθω λίγο εδώ να σας δείξω αυτό που πέρυσι ήταν γεμάτο δέντρα και τώρα δεν έχει τίποτα. Ούτε ένα δεντράκι. Πόσο κρίμα. Άλλια είναι να είσαι μόνος. Έχω φορέσει και 150.000 ρούχα. Έχω τρώσει κιόλας. Πάω σπίτι μου. Δεν είναι ωραία χωρίς τον Όλεκ. Τρίτη μέρα για τα χιόνια. Που έχουμε χιόνια και εδώ η κατάσταση έχει κάπως έτσι. Έχουμε χιόνι ακόμα αρκετό στις αυλές και στους δρόμους.
Έχει βγάλει όμως ήλιο και στάζουν τα χιόνια τώρα, λιώνουν. Να κοιτάξτε. Έχουν βγει έξω. Φτιαρίζει ο κόσμος τα αμάξια τους. Καθαρίζουν τους δρόμους. Η κινητικότητα είναι πολύ πιο εύκολη σήμερα. Εμείς δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε τη βολτούλα που θα θέλαμε να έχουμε κάνει στα χιόνια. Δηλαδή να πάμε να παίξουμε, να τρέξουμε, να κάνουμε. Μπορεί σήμερα, γιατί εντάξει, έχει πάρα πολύ χιόνι εδώ πέρα. Λογικά θα πάμε και θα καταφέρουμε να πάμε και στη δουλειά το βράδυ. Εγώ έφτιαξα το πρωί μια ωραιότατη κοτόσουπα. Έτσι ζεστή να έχουμε να φάμε. Και αυτά. Πρόσεχε με γλιστρήσεις, ε. Η μέρα είναι Τετάρτη, βράδυ. Είναι η τρίτη μέρα. Εδώ πέρα έχει μπόλικο χιόνι δεξιά-αριστερά. Εμείς θέλαμε σήμερα να βγούμε να πάμε να κάνουμε μάθημα, όλοι δηλαδή. Όλοι οι μαθητές που μένουν προς Ηράκλειο μας είπαν όχι και δεν μπορούμε να βγούμε, έχει ακόμα πάγο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει με τα μάξι. Δεν ξέρουμε πώς είναι. Αλλά και εδώ τώρα που περπατάμε, κοιτάξτε κάτω, έχει πάγο. Σαν έχεις χιόνι λάστιχα, all season λάστιχα κυκλοφορείς. Έχουν φροντίσει δήμος εδώ από ό,τι βλέπω. Όσο είχε χιονόπτωση, συνέχεια καθαρίζανε. Δεν ξέρεις το βράδυ τι πάγο θα πιάσει. Καλά, χειρότερα, γιατί αυτοί που βγήκανε και μένανε στην Αττική Οδό, τώρα 2.000 θα πάρουν. Βέβαια δεν ξέρω, δεν είναι ειρωνία. Δεν ξέρω πώς δύσκολο ή εύκολο περάσαν άνθρωποι στην Αττική Οδό εγκλωβισμένοι. Δεν κρίνεις σε τι φόβο και κατάσταση μπορεί να βρεθεί ανθρώπινη ψυχή. Αν του τελειώσει η βενζίνη. Πολλές φορές μπορεί να μην σημαίνει τίποτα και άνθρωπος από το φόβο του μπορεί να πάθει διάφορα ψυχολογικά, οποία με τα χρόνια θα παραμείναν, οπότε να μην κρίνουμε κανέναν, γιατί κάποιοι θα πούνε σιγά το πράγμα, βγήκατε επίτηδες χωρίς, δεν ξέρατε τι καιρό θα κάνει. Δεν άλλη πλευρά, εφόσον έτσι και εδώ ήταν ανοιχτή, αλλά εντάξει, κλείνουμε αυτή η κουβέντα, πάμε να δούμε κρυονέρι. Έχει πάρα πολύ ησυχία, παιδιά. Δεν έχει κρύο καθόλου. Δεν έχει κρύο, εντάξει, έχει κρύο, αλλά επειδή φοράμε καλά ρούχα, κάνει πολύ κρύο. Εν τω μεταξύ, εμείς κάνουμε βόλτα, παιδιά, εδώ στο χιονισμένο κρυονεράκι, νύχτα. Και είναι και σίγουρα είναι η τελευταία φορά που κάνουμε βόλτα στο χιονισμένο κρυονέρι νύχτα ως κάτοικοι, γιατί ένα από τα θέματα που έχουν προκύψει αυτές τις μέρες, δεν σας τα είπαμε τα νέα μας, αλλά την Παρασκευή το πρωί είχαμε ένα πολύ παράξενο τηλεφώνημα από την κόρη της πιτωνικοκυράς μας, με την οποία δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Για να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, μας ζήτησαν να μαζέψουμε τα μπογαλάκια μας και να φύγουμε, γιατί λέει θέλουν να έρθουν να μείνουν οι ίδιοι. Ναι, και συμβόλαιο έχει υπογραφτεί πριν από 2 εβδομάδες. Αυτά είναι τα νέα. Όσοι νοικιάζετε, σίγουρα ή ήσασταν τυχεροί και δεν έχετε αντιμετωπίσει ακόμα τέτοια συμπεριφορά, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στον άλλον, αλλά πρέπει να προστατεύεται και ο νοικιαστής. Εμείς πριν από 2 εβδομάδες υπογράψαμε συμβόλαιο, παιδιά, για 2 χρόνια. Νέο συμβόλαιο και μας πήρανε πριν από 2 μέρες να μας πούνε να φύγουμε. Νομικά ξέρουμε ότι δεν στέκει αυτό αυτή τη στιγμή, αλλά τι να κάνουμε, να μπαίνουμε τώρα σε αντιπαράθεση, δεν ξέρουμε. Και οι ενίκοι έχουν ανέβει πάρα πολύ. Έχουν πάει στο Θεό τα ενίκια. Εμείς είχαμε μία, επίσης υπογράψαμε και με μία αύξηση, αρκετά καλή αύξηση. Τέλος πάντων, για να μην λέμε λεπτομέρεια. Ψάχνουμε σπίτι. Τα πράγματα είναι απλά. Ψάχνουμε περιοχή και σπίτι. Αλεξάνδρα συνέχεια κοιτάει, βλέπει. Δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι σε αυτό που ψάχνουμε εμείς. Επειδή έχουμε ζήσει τελευταίο καιρό ρήργη ανθρώπινη συμπεριφορά και με τους χώρους που νοικιάζαμε επαγγελματικούς και με σπίτι, άνθρωποι στα μάτια σου λένε ένα πράγμα και σε καθησυχάζουν τύπου θα βοηθήσουμε, θα κάνουμε και παίζουν καλούς, αλλά η πράξη τους μετράει. Οπότε εγώ κάπου μέχρι 30 άκουγα λόγια και τώρα έχουμε μάθει να βλέπουμε πράξεις. Άρα ξεσπιτωνόμαστε, παιδιά. Πού να βρούμε τώρα σπίτι, πάει το κρυονεράκι μας, δεν βρίσκουμε εδώ με τίποτα. Τα νίκια εδώ στο κρυονέρι είναι κάτι 1.000, 1.200, 1.300 ευρώ που ούτε καν. Οπότε, παιδιά, αφήστε τα. Τέλος πάντων, οπότε μπορεί να μην σας βγάλαμε βόλτα στα χιόνια αυτή τη φορά, γιατί ήταν αρρωστούλης ο Όλεκ και δεν χρειάζεται πάντα να κάνουμε όλα αυτά που υποσχόμαστε αν τίθεται θέμα υγείας.
Αλλά βγήκαμε τώρα εδώ μια βραδινή βόλτα να σας πούμε και τα νέα μας. Πάμε παιδιά να ανάψουμε ένα κεράκι. Ζεστά χιονισμένα, αφού ήρθαμε στην εκκλησία. Ήσυχα. Και το χιόνι τα κάνει όλα ήσυχα και είναι και από μόνο του ήσυχα. Θέλεις εδώ να κάθες. Είσαι σαν Γερμανός σνάιπερ στη Ρωσία στο πόλεμο δεύτερο παγκόσμιο. Οι Γερμανοί ελεύθεροι σκοπευτές, χειμώνα, φοράγανε άσπρες στολές. Ήταν όλο άσπρο. Ορίστε. Κοιτάξτε, όσοι έχετε δει έργα με ελεύθερους σκοπευτές, δεν σας θυμίζει αυτό έναν ελεύθερο σκοπευτή Γερμανό? Μπαμπάς μου στη Ρωσία πριν την πρωτοχρονιά πήρε δύο τούρτες, ειδική παραγγελία. Οι άνθρωποι του φτιάξανε τούρτες, τελευταία στιγμή και όλες. Και όλο χαρά πήγε και σε μία κοπέλα, η οποία βοήθησε. Και εκεί που περπατούσε ήταν δύο περάσματα και λέει να πάω από εδώ, από εκεί, άσε να πηδήξω από εδώ. Και λέει πηδάω, γλιστράω και σηκώνονται τούρτες και λέει γίνονται κομματάκια και οι δύο. Με ειδικές ζωγραφιές, με όνομα, με καλή χρονιά και τέτοια. Σας έχουμε δείξει το σπίτι που είναι σαν καράβι, ε? Και αυτό που είναι στο... Εδώ στο Κρυονέρι. Μαντένες. Πολύ θα ήθελα να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Να σας το δείξω και μέσα, να ρωτήσουμε. Πώς και. Ψιψί είναι μικρό. Γατουλινάκι μου. Εσύ τι κάνεις εδώ. Τι κάνεις. Σιγά που θα βγαίναμε εμείς να πάμε στη δουλειά. Αυτός είσαι εσύ. Στο αυτοκίνητο βρε. Δεν σε συμφέρει να ξεκινάς αυτό το πόλεμο. Γιατί θα χτυπήσεις εμένα το κοριτσάκι σου. Τι είσαι επιρήφανη τώρα γι' αυτό? Δεν έγινε αυτό που ήθελα. Αν είχες και άσπρο πουκάμισο και άσπρο μπουτάκι, δεν θα μπορούσε να σε βρει κανείς. Όλοι και να ακόμα έξω καθαρίζω το χιόνι από το τζάκι. Από το τζάκι, λέω, από το αμάξι. Και εγώ άναψα το τζάκι μόνη μου. Κοιτάξτε. Το άναψα το τζάκι, να έρθει να το ρί. Εγώ το άναψα το τζάκι μόνη μου, να ξέρετε. Και τώρα τζάκι. Γατάκια. Τζάκι, ξεκούραση, σπίτι και όλα καλά.